Η Apple διορθώνει και πάλι προβλήματα με Apple Watch και iPhone. Έρχεται Xiaomi 14 Ultra, έρχεται και GTA 6 και η Apple θα φέρει τα πάνω κάτω με νέες μπαταρίες. Όλα αυτά και εννοείται ακόμη περισσότερα στο σημερινό επεισόδιο του Techso, που σου έχω και ένα giveaway. Γι' αυτό πάμε να καταστρέψουμε το κουμπί του like, πάμε να πάρουμε περισσότερα από 600 likes. Άντε! Ακόμη πιο αυστηρά μέτρα από ό,τι φαίνεται παίρνει η Xiaomi στα κινητά της. Όσοι λοιπόν έχετε κάνει unlock τον bootloader για να φλασάρετε καινούριο ROM, να ρουτάρετε κτλ., δεν θα μπορείτε να πάτε να πάρετε την αναβάθμιση για HyperOS στο κινητό σας, όπως μας λέει η Xiaomi. Όπως και πλέον θα είναι ακόμη δυσκολότερο να πάρει κάποιος έγκριση για να κάνει unlock τον bootloader όταν το κινητό του έρχεται από τη μαμά με HyperOS. Γιατί όμως αυτόν σε επηρεάζει εσένα τεκαχολίδι μου? Επειδή είναι αρκετοί που παίρνουν τα κινητά τους από εκείναν τα σχεωμάκια τους και έρχονται με όχημα μισιολογισμικό, έτσι ώστε να σου παρέχονται Google Services που δεν έρχονται κανονικά σε όσα κινητά κυκλοφορούν σε εκείνα. Μετά λοιπόν από 10 χρόνια, πραγματικά έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια, η Rockstar, η εταιρεία που μας έχει δώσει το παιχνίδι Grand Theft Auto, σκοπεύει τον επόμενο μήνα που μας έρχεται να μας παρουσιάσει το πρώτο trailer για τον GTA 6. Εννοείται ότι βούηξε ολόκληρο το gaming community στο άκουσμα του νέου αυτού. Βέβαια, να δούμε το trailer και να παίξουμε το παιχνίδι ίσως να είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα, ελπίζουμε να μην πούμε με σύνταξη μέχρι να το δούμε να κυκλοφορεί. Αν λατρεύεις τα ρετρό παιχνίδια, τις φιγούρες, τα comics, video games και φυσικά cosplay, τότε απλά δεν χάνεις τον Geek Mania στις 9 και 10 Δεκεμβρίου στο Σκαλί Αγλαντζιά στη Λευκοσία. Η T-shirt Junkie, σαν μέγα χορηγός, εννοείται ότι θα βρίσκεται εκεί με καινούργια σχέδια και special καλεσμένους. Τσέκαρα λοιπόν κάτω στην περιγραφή για link για το event. Εισιτήρια θα πουλούνται στην είσοδο και φυσικά εννοείται ότι μαζί με τη T-shirt Junkies δίνουμε 3 διπλές προσκλήσεις για τις 2 μέρες του event. Απλά αφήνεις ένα σχόλιο κάτω εδώ στο YouTube, θέλω κι εγώ πρόσκληση δήμαρχε μου, και οι νικητές θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα. Καλή τύχη σε όλους. Νόμιζες ότι μονάχα η Apple βγάζει αναβαθμίσεις που χαλάνε το κινητό? Γατάκι, και η Google το κάνει. Το τελευταίο update λοιπόν σε Android 14 είχε κάποια πιξελάκια να μην ανοίγουν να μπουν στο λογισμικό όταν τελείωνε η αναβάθμιση. Ευτυχώς όμως κυκλοφόρησε η αναβάθμιση Νοεμβρίου που το φτιάχνει επιτέλους αυτό. Όπως και αν σας παρουσίασε ότι ο δικός σας πίξελ δεν έχει αρκετό χώρο ή σας έκανε πρόβλημα με NFC και θέμα μαζί με την οθόνη, νομίζω κάνε την αναβάθμιση. Είδες, τα λέω και αυτά στο τέξο, όχι μονάχα να μου λέτε ότι είμαι Apple hater. Το Meeple, η πλατφόρμα που ένωνε άγνωστος μεταξύ τους, η πλατφόρμα που έμπαινες και 7 στους 10 έκαναν απρεπές πράξεις, η πλατφόρμα που έκτισε τα κανάλια αρκετών, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια κλείνει τις πόρτες της. Λόγος, καταγγελίες για bullying, για παιδοφιλία, για ρατσισμό, και πραγματικά διάλεξε και πάρε. Το iOS 17.1 μπορεί να είχε λύσει αρκετά από τα προβλήματα που έκαναν τα μυλαρόπαιδα μου να μην κοιμούνται τα βράδια, αλλά ακόμη δεν κατάφερε να φύγει τις έννοιες όσων είχαν και BMW με ασύρματη φόρτιση και iPhone 15. Το θέμα για όσες φτωχάντζες δεν έχετε βεμβέ, όπως σε μένα, γιατί το Suzuki μου δεν το αλλάζω με τίποτα, όταν έβαζαν το iPhone τους αυτοί που είχαν BMW για ασύρματη φόρτιση, τους έκαιγε το NFC. Αυτό πλέον από ό,τι φαίνεται ανήκει στο παρελθόν, αφού έχει φτιαχτεί με το iOS 17.1.1 που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Μπορεί το iOS 17 ένα να έφερε έναν αέρα ανακούφιση στα iPhone, αλλά το WatchOS 10.1 έκανε ακριβώς το αντίθετο με τα Apple Watch. Υπήρξαν λοιπόν περιπτώσεις ατόμων που έβλεπαν την μπαταρία τους σε Series 9 ρολόγια Ultra 2 αλλά και παλαιότερες γενιές να τρέχει να τελειώνει σαν νερόφιδο, αλλά και φυσικά να υπερθερμαίνεται. Τέρμα ως εδώ όμως, αφού η Apple έτρεξε άμεσα και ετοίμασε το WatchOS 10.1.1 που φτιάχνει ακριβώς αυτό το θέμα. Μπορεί τα νέα Xiaomi 14 και 14 Pro μόλις να έχουν κυκλοφορήσει σε Κίνα και να μην έχουν έρθει ακόμη στον υπόλοιπο κόσμο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και φήμες για τα ούλτρα μοντέλο που τρελαίνει τα σιαωμόπαιδά μου. Όπως ακούγεται λοιπόν, το υπερ τούμπανο της Xiaomi θα κυκλοφορήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 με ακόμη καλύτερη κύρια κάμερα. Θα σου έλεγα τώρα ότι θα είναι τόσο καλή που θα βλέπεις το φεγγάρι μέσω της κάμερας, σου πεντακάθαρο, αλλά ήδη μπορείς να το κάνεις.
Πόσο καλύτερες ρε φίλε να κάνουν αυτές τις κάμερες. Πόσο καλύτερες. Έχουμε πάει τις κάμερες στο θεό. Την ποιότητα κατασκευής κάπου εκεί. Ταχύτητα δεν το συζητάω. Το μοναδικό λοιπόν πράγμα που πραγματικά ακόμη πιστεύω είμαστε πίσω είναι η διάρκεια της μπαταρίας. Ναι, σίγουρα μπορεί μια εταιρεία να σου ρίξει μεγαλύτερη μπαταρία στα 10.000, στα 15.000 μιλιαμπερόρια, αλλά τότε θα θέλεις και τσάντα να το κουβαλάς μαζί σου το κινητό. Αυτό λοιπόν ακριβώς το πρόβλημα έρχεται να φτιάξει η Apple με μια νέα καινοτόμα τεχνολογία που θα φέρει πραγματικά τα πάνω κάτω. Όχι μονάχα θα αυξήσει τη χωρητικότητα της μπαταρίας, αλλά θα συντομεύσει και τους χρόνους φόρτισης της. Φυσικά αυτή η τεχνολογία δεν θα τη δούμε μονάχα σε κινητά, αλλά και σε λάπτοπ και ίσως σε οχήματα της εταιρείας. Είδες το μιλαράκι, μπορεί να το ειρωνευόμαστε για το innovation τους, αλλά μπράβο τους, όχι μονάχα για την μπαταρία, αλλά και που έδωσαν και 61 iPhone 15 Pro Max ένα τσαμπάι σε αυτόν τον τύπο που μίλησαμε σε εδώ αυτόν το βίντεο. Τσεκάρε το και τα λέμε κάτω στα σχόλια. Άντε!